παρευρίσκονται εδώ. Όλους τους δημάρχους, τον κύριο Μαλούκα, τον κύριο Λαγκετά, τον κύριο Σαμάνη, τον κύριο Λευτερίου, τον κύριο Γιαννάκη, συγγνώμη, τον κύριο Ζευγλή, τον πρόεδρο της κοινότητας Πτωλεμαίδος, τον κύριο Νικολαίδη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κοζάνη, τον κύριο Κουρκούτα, τα επιμελητήρια, τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Σιώκα, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Κιάνα, τον εκπρόσωπο του ΕΚΕΤΑ. Από ό,τι βλέπουμε, λόγω απουσίας της συζυγήτριας της κυρίας Επιλιάδου και λήψη εισήγησης, η συνεδρίαση με θέμα συζήτηση για την αποτροπή της απολιγνητοποίησης και συντονισμός επόμενων ενεργειών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μια συνεδρίαση η οποία προέκυψε ύστερα από γραπτό αίτημα του ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα της παράταξης του κυρίου Περιπίδη, της κυρίας Επιλιάδου και του κυρίου Πράσου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του κανονισμού. Να καλωσορίσουμε και τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η διαδικασία λοιπόν ακολουθήθηκε με βάση τα όσα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Εκείνοι που ζήτησαν μια έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι ίδιοι οι οποίοι ζήτησαν να συζητηθεί το θέμα της απολιγνητοποίησης ως κατεπήγον εκτός ημερήσιας διάταξης, δεν παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση, όταν η απολιγνητοποίηση βρίσκεται πρώτο πυλών μας, με χιλιάδες ανθρώπους εκεί έξω να αγωνιούν για το μέλλον της περιοχής. Επειδή έχουν υποθεί αρκετές ανακρίβειες όλες αυτές τις μέρες, θα ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια αναφέροντας τα γεγονότα όπως ακριβώς έγινε. Και συνεχίζω. Την Παρασκευή, 14 Δευτέρου. Δεν ακούγεται καλά. Λίγο την ένταση. Την Παρασκευή, 14 Δευτέρου, στην τακτική συνεδρίαση, ζητήθηκε από τον κύριο Καρυπίδη να συζητηθεί το θέμα της απολιγνητοποίησης ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Περιφερειάρχης με τη σειρά του πρότεινε να ολοκληρωθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να συζητηθεί όσο χρόνο χρειαστεί. Προτού θέσουσε ψηφοφορία την πρόταση της αντιπολίτευσης, αυτή αποχώρησε. Στις 15 Δευτέρου και ημέρα Σάββατο, εστάλει αίτημα υπογεγραμμένο από τις παρατάξεις του κυρίου Καρυπίδη, της κυρίας Ζεβλιάδη και του κυρίου Πράσου, για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το τονίζω, για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα το θέμα της βίας απολιγνητοποίησης και της ενέργειας που πρέπει να γίνουν. Το συγκεκριμένο αίτημα πρωτοκολλήθηκε 17 Δευτέρου και ημέρα Δευτέρα. Και όφυλα με βάση τον κανονισμό λειτουργίας να συγκαλέσω το σώμα σε συνεδρίαση εντός 6 ημερών από την ημέρα πρωτοκόλλησης. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι η λέξη σύγκληση βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού αναφέρεται όχι στη συνεδρίαση, αλλά στην ημέρα που αποστέλλεται η πρόσκληση. Την Τρίτη, 18 Δευτέρου, και ως πρόεδρος όλου του σώματος, και όπως επιτάσσει και η συνείδησή μου, γίνεται επικοινωνία με την αντιπολίτευση και προτείνονται πιθανές ημέρες η Τετάρτη και η Κυριακή. Η Τετάρτη απορρίπτεται, διότι η κυρία Ζεμπιλιάδου είχε κοπεί πίτας και για την Κυριακή υπήρχαν αντιδράσεις λόγω της μικρής αποκριάς. Ζητήθηκε λοιπόν να γίνει συνεδρίαση τη Δευτέρα. Εξήγησα ότι ήδη προγραμματίζονται δύο τακτικές συνεδριάσεις και ορθό θα ήταν το θέμα αυτό να προταχθεί και να συζητηθεί άμεσα. Στη συνέχεια όμως ενημέρωσα την αντιπολίτευση ότι Δευτέρα και Τρίτη ο Περιφερειάρχης θα βρίσκεται στην Αθήνα. Η αντιπολίτευση όμως δυστυχώς έσπευσε ψευδώς, γιατί ήδη είχε ενημερωθεί, να προβεί σε χαρακτηρισμούς του τύπου που το πόνερε η Περιφερειακή Αρχή. Και κατηγορηθήκαμε ότι η Δευτέρα προσχηματικά έμεινε κενή. Αφού λοιπόν η πρόσκληση εστάλει την Τρίτη, 18 Δευτέρου, και 5 ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, ακόμα και τότε, επειδή υπήρχε η πρόθεση αυτή η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί, προτάθηκε στην αντιπολίτευση να γίνει ορθή επανάληψη και να πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή, όχι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αλλά 6 ή 7 το απόγευμα, έχοντας ολοκληρωθούν όλες οι εκδηλώσεις και οι παρελάσεις των μικρών αποκριών. Και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε όμως. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις ενέργειες, έχω να δηλώσω ότι από πλευράς μου διενήργησα με βάση τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και προσπάθησα για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της τόσο κρίσιμης συνεδρίασης, η οποία όμως κατέστη τελικά άκαρπη με υπαιτιότητα των ετούντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειακό.